Αφού είπα Σύρι. Και το εικονοστάσιο αυτό βρέθηκε στο πάνω με μπρούμητα. Τάκρε. Μεταξύ του δώσει είναι ανάμεσα σε δύο τζαμάκια. Πάρα πολύ ψηλά τα μάτια. Δηλαδή τα μάτια που κάνει έτσι και σπάνε. Και δεν σπάσανε. Και τα τζαμάκια αυτά δεν σπάσανε καθόλου. Έπεσε ολόκληρο το εικονοστάσιο με τη μούρη έτσι. Από 2 μέτρα 2,5 κάτω. Και δεν σπάσανε τα τζαμάκια. Ένα αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερο. Τον ίδιο καιρό, κάνα μήνα μετά, έγινε σεισμός στο Αίγιο. Εδώ τώρα είναι το μεγάλο. Όπου πας γίνεται σεισμός, Βασίλη. Μα δεν πήγα εγώ στο Αίγιο. Τηλεόραση το κάτι μεταφέρεις, κάτι. Στην τηλεόραση. Πρώτον, δεν ήμουν στο σεισμό της Αθήνας, ήμουν στην Κρήτη. Δεύτερον, στο Αίγιο το είδα. Σε αυτό με το κουτουλάκι για να κάνει καμπούρ να κουνείται μέσα στην Αθήνα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Δεν σκοθεί ο Βασίλης, ο κουτουλάκι της Αθήνας. Λοιπόν, και λέει στο Αίγιο ότι έγινε σεισμός και έπεσε ένα ξενοδοχείο. Βρήκαν και ένα πιτσιρικά μέσα στα Ήρπια. Άκουρε, Βασίλη, τώρα. Ακούει, ακούει. Λοιπόν, και τι έγινε. Μετά από 2 μέρες ανακαλύψαν ένα πιτσιρικά μέσα στα αυτό. Βάλανε κάτι σκύλου, τον έβγαλαν το πιτσιρικά. Και είχε μείνει ένα τείχο. Αυτό ο τείχο επάνω είχε την εικόνα του Χριστού, αυτήν. Ναι. Αυτήν που έχει το Ευαγγέλιο και κρατάει αυτό. Ωραία. Προσέξτε. Πάει ένα πυροσβέστη. Την τρίτη μέρα αφού έχουν καθαρίσει τα μπάλια και βγάλει το παιδάκι, έχουν σκοτωθεί και κάνα 2 γέρι, κάτι τέτοιο εκεί. 3 άτομα, πώ ήταν στο Αίγυπτο, σκοτωθήκαν. Είναι τώρα κάπου 15 χρόνια, 17 χρόνια. Ακούς, Νίκο. Γιώργο. Ναι. Λοιπόν. Και πάει ένας πυροσβέστης. Δεν μπορώ να σε βλέπω γιατί... Ναι, καλά. Πάει ένας πυροσβέστης λοιπόν στον τοίχο και παίρνει την εικόνα, τον ρίχνει κάμερα. Παίρνει την εικόνα, όχι, πάει στην εικόνα του Χριστού του Λάι, παίρνει την εικόνα και πάει να φύγει να τη βάλει κάπου. Και μόλις φεύγει, πέφτει ο τοίχος πίσω κάτω. Σούπα. Μα μπροστά στα μάτια της τηλεοράσης δεν μιλάω τώρα. Αυτά δηλαδή πρέπει να τα έχουμε αυτά τα πράγματα. Μόλις πήρα την εικόνα με πυροσβέστης, η εικόνα βάσταγε όλο τον τοίχο. Κάνει ο τοίχος μπλαφ! Να τα κάνει χρώματα πίσω τον πυροσβέστη. Και λέω μίστη τη μου. Μπορεί και να υπάρχει το βίντεο. Αν το βλέπει αυτό κανείς εδώ και δεν έχει το έχεις δει αυτό. Αν το έχω δει αυτό, σου περιγράφω ακριβώς όπως ήταν. Μπορεί να υπάρχει αυτό το βίντεο. Να το έχουν ανεβάσει κάπου. Ναι, κάπου, αντένας κάπου και το δείξε. Το δείξαν τα μέσα ενημέρωση. Και αυτοί δεν πήρανε χαμπάρι να πει τώρα αυτός, κοιτάξτε ρε παιδιά τι έγινε. Να πει αυτός, ο τηλεοράσιος. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τι έγινε. Μόλις είχε η εικόνα του Χριστού απ' έξω, έπεσε κάτω και σκοτώθηκε. Με παίρνεις τώρα. Και αυτό τώρα το βάλεις τώρα στο ίντερνετ. Όχι. Άσε ρε βάσε. Τέλος πάντων. Για θαύματα μιλάω. Ναι. Άκου τώρα ένα άλλο. Δεν ξέρω, το έχω πει αυτό στην τηλεόραση και έγινε ψιλοχαμός. Με την τέτοια, με μια γυναίκα που το λέει συνέχεια με την. Τη Σοφία, τη Σοφία. Το άκουσε εσύ. Σοφία, να το λέει συνέχεια. Είναι ένας ταξιτζής, ο οποίος παίρνει μια κοπέλα από το αεροδρόμιο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και την πάει στην... πού την πήγε? Θυμάσαι που πήγε? Πού την πήγε? Ασφαλώς. Ε, όχι. Αθήνα. Στην Καλυθέα, στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Αεροδρόμιο Καλυθέα, έχουν συζητήσει αυτοί πολλά διάφορα. Πάει λοιπόν εκεί, βγάζει να πληρώσει η κοπέλα, την λέγανε Σοφία κλπ. Και έχει 30 ευρώ. Της λείπουν 15 ευρώ. Λέει του ταξιτζή, θα πάω πάνω, στο δεύτερο όροφο είμαστε. Λέει Δασκαλογιάννη, λέει, το κουδούνι εκεί. Ναι. Να ξέρεις, του λέει κιόλας. Πάω πάνω για να κατεβάσει τα 15 ευρώ. Εντάξει, λέει ο ταξιτζής, κανένα πρόβλημα. Κάθε το ταξί περιμένει. Περνάνε 5 λεπτά, 10 λεπτά, περνάνε τότε αυτό. Τσαντίζεται, τα παίρνει στο κρανίο και ανεβαίνει πάνω. Του πάει το κουδούνι. Βγαίνει μια ηλικιωμένη γυναίκα. Λέει, χαίρετε. Τι θέλετε? Λέει, τι θέλω. Είμαι ο ταξιτζής που έφερα τη Σοφία από το αεροδρόμιο και έχω ένα τέταρτο από κάτω. Ναι, είναι σωστό να περιμένω να το για 15 ευρώ, κυρία μου. Λέει, τι κάνατε, έφερα τη Σοφία από το αεροδρόμιο. Ω Θεέ μου, λέει, ω Θεέ μου, και μπαίνει μέσα στο σπίτι και αφήνει και φταίει. Εντάξει, ζεις. Κοιτάει, βγαίνει ο γέρος, ο άντρας, ο σύζυγος. Τον βλέπει αυτόν εκεί και του λέει, τι είστε εσείς κύριε, τι θέλετε, γιατί, τι είπα της γυναίκα του και να σταυτώσει. Λέει αυτός, τι είπα, είπα ότι έφερα τη Σοφία από το αεροδρόμιο και περιμένω 15 ευρώ για να σηκωθώ να φύγω. Δεν έχω όρεξη να κάθομαι εδώ πέρα, είμαι και άνθρωπο του μουροκάμα. Λέει παιδάκι μου, τι έφερε τη Σοφία από το αεροδρόμιο, έλα εδώ πέρα. Να η Σοφία, του λέει. Του δείχνει μια φωτογραφία, οβάλα αυτέ που έχουν στα μνημόσυνα. Του λέει σε 3 μέρες έχουμε το μνημόσυνο του χρόνου τη Σοφία. Και εσύ τηλέφωνο από το αεροδρόμιο, λε έτσι. Τι να σου πω. Η μάνα του μεταξύ έκλαιγε, πάνε την παρηγορή στην αγκαλιά, του λέει ο ταξιτζή, ρε μπάρμπα, άσε λέει αυτά. Είμαστε τη πιάτσα, του λέει. Κάνε την πάντα. Κάνε την πάντα. Πού το πιστέψει ο ταξιτζής. Κάνε την πάντα, του λέει. Μπαίνει μέσα στο σπίτι και αρχίζει και φωνάζει. Και λέει, Σοφία, Σοφία, ανοίγει την τουαλέτα, ανοίγει την πυροδοκάμα. Τίποτα, δεν υπάρχει κανένα μέσα.
Βλέπει και του γέρου που σφαδάζουν στο κλάμα του καναπέ, όλη την ιστορία αυτή. Σου λέει τώρα εδώ πέρα δεν μπορεί. Θέατρο για 15 ευρώ, κάνει. Κάθεται εκεί πέρα και του λέει: ρε παιδιά, με συγχωρείτε κύριε. Λέει. Είναι δυνατόν να ξέρω τόσα πράγματα από τη ζωή μου Σοφία και να μην την έχω φέρει εγώ από το αεροδρόμιο. Του λέει: εσεί κύριε, λέγεται στη Ζάκυνθο σπίτι και τα σπίτια και νοικιάζετε τα δωμάτια σε ξένου. Είναι ή δεν είναι έτσι. Ναι, παιδί μου, του λέει έτσι. Εσεί κυρία μου, λέει, είστε από την Πάρο και από το τάδε μέρο και λοιπά. Ναι. Σου είπα όλα για να. Μετά λέει: η φωτογραφία δεν μοιάζει ακριβώ με τη Σοφία. Θα σα πω εγώ πώ την είδα τη Σοφία. Η μάνα του μεταξύ, παιδιά, πε λέει πώ την είδε. Λέει: είναι με τρίο αναστήματο. Έχει προς το κόκκινο τα μαλάκια της κομμένα έτσι. Έχει γυαλιά που δεν έχει φωτογραφία και γκριζογάλα να μάθει. Και φοράει να μπες τα γεράκια και με χαμηλό τακούνι. Λέει η μάνα, αυτή είναι η Σοφία. Αυτή είναι η Σοφία. Σε έδειξε την ακριβή περιγραφή, τουλάχιστον. Ναι, του έκανε τέλεια περιγραφή, καλύτερη από τη φωτογραφία. Έχει φωτογραφία και τα μάτια φοράει να σκουράει. Γιατί είναι ζωντανή με τα μάτια του. Πέτυχα τα 15 ευρώ τα πήρε ο άνθρωπος. Έλατε, πήγε την άλλη μέρα στο αεροδρόμιο. Δεν νομίζω ότι θα τα ζήτησε μετά από όλα αυτά. 15 ευρώ, δεν στείλε. Και πήγε, λέει, μετά από 3 μέρες στην κηδεία της. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω προειδοποιήσει το Φουντουλάκι. Τον βλέπω και έχει ανοίξει τα μάτια ο Φουντουλάκι και με κοιτάει. Και του λέω, κύριε Φουντουλάκι, τώρα γιατί έγινε όλο αυτό το σκηνικό, λέω. Έφερε ο Θεός έναν άνθρωπο από τον άλλο κόσμο για να γίνει τι. Και μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει. Και του λέω εγώ, να σα πω εγώ μια ερμηνεία. Θα πιστέψω ταξιτζή. Όχι. Του λέω το εξή, του λέω. Ίσως κάποιος αποστρίζει. Να μην πείσετε στην μεταφράση. Οπότε τώρα κλειδώθηκε το πράγμα. Δεν μπορούσαν να βγουν ταξιδιώτε. Δεν την έφερε. Την έφερε και την γνώρισε και δεν είναι τρελό να πάει τώρα πάνω και να κάνει φασαρία για 15 ευρώ. Που δεν είναι έτσι. Κλειδώθηκε το πράγμα και ο Βασίλης κλείδωσε τους τηλεθεατές. Ναι. Πάρτε τα. Οπότε πέρανε τηλέφωνα επί. Και του ζητάγανε μετά. Πέρανε τηλέφωνα επί 20 λεπτά συνέχεια για τη Σοφία τώρα. Και πότε ήταν η Σοφία και πότε ήρθε και αυτά. Εμείς δεν τα άκουσα όλο, έλεγε. Άλλο θα το πει στην επόμενη ακόμη. Ένας μάλιστα είπε, λέει, εντάξει, λέει, τα πιστεύω ότι ήρθε από τον άλλο. Τα 30 ευρώ λέει που τα βρήκε. Τα 30 ευρώ, λέω εγώ. Άρα, θα σε φτιάξω όλο το σύμπαν. 30 ευρώ, καλά. Στα 30 κουβάντο. Ναι. Για να σε ρωτήσω. Πολύ ωραία. Ωραίο θα πω. Ευχαριστούμε. Αυτά. Και αυτά. Εγώ χθες άκουγα μια στιγμή του Άγιου Λουκά που πήγε στο νοσοκομείο και έκανε μια ασθενή, ας πούμε, που ήταν μουσική. Στο νοσοκομείο. Την άλλη μέρα σηκώθηκε η γιατρή και τότε λέει τι γίνεται. Πριν ήρθε τώρα ο Φράμα. Ένα άλλο που στη Ρουμανία που εμφανίστηκε όλοι με χάρη, το ξέρετε τώρα. Όχι. Αλλά κοίταξε, γράφουν ένα θαύμα. Γιατί δεν γράφουν λεπτομέρειες. Δηλαδή, εδώ αυτό η ιστορία έχει λεπτομέρεια. Έχει ταξιτσί, έχει την Καλυθέα, έχει τη Σοφία. Λεπτομέρειες. Αυτοί λένε στη Ρουμανία σε ένα χωριό. Εμφανίστηκε ένας παπάς, έκατσε 2 μήνες, έκανε βαπτίσεις και λοιπά. Σε ποιο χωριό της Ρουμανίας δηλαδή αυτό. Πότε λέγεται αυτό το χωριό. Πόσους κατοίκους έτσι. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να μείνει. Και πήγαν και ευχαριστήσαν τον δεσπότη. Λέει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγιο άνθρωπο μας έστειλε. Αυτό μπορεί να μείνει. Μας έκανε 18 γάμους, 13 λέει. Μας έκανε 18 γάμους, λέει, και καμιά κοσαριά λέει. Αυτές που ήταν βαπτίσεις. Και τα αφήνουν μετέωρο το θέμα. Και λέει αυτό. Τι σας έκανα, λέει, σας έστειλα εγώ, λέει, παπά, στο χωριό. Για ότι σταμάτησα. Δεν έχω ιδέα, λέει. Δεν σας έστειλα τίποτα, λέει. Όχι. Λάθος κάνετε. Κάποιος άλλος σας έστειλε. Λέει, μα δεν είναι δυνατόν, λέει, αφού εσείς τον έστειλατε. Μπορεί να έρθει ο παπάς δίπως στην εντολή τη δική σας, ναι. Όχι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λέει, και πάμε, λέει, στο βιβλίο, να εκεί πέρα που έχει υπογράψει, να δούμε. Σταυρός, Νεκτάριος Πενταπόλεως. Εγίνης είναι αυτός ο Άγιος. Βέβαια. Κοίταξε όμως, δεν βρήκαμε πουθενά. Ποιο χωριό είναι αυτό της Ρουμανίας, πώς αυτό λέγεται, ο Δεσπότης. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Όταν λες κάτι πρέπει να το κάνεις και ντοκουμέντο, το ξέρεις. Να διασταυρωθούν οι πληροφορίες. Να πέψεις τον Πάτερ Νεκτάριος. Τότε δηλαδή, το κρατήσανε μυστικό το χωριό, το όνομα του χωριού και κρατήσανε μυστικό πόσοι άτομα γίνανε καλά και πόσοι αυτοί κλπ. Όχι. Εγώ μια φορά τον Πάτερ Νεκτάριο τον ήξερε στην Καμάριζα, τον έχω άκουστα. Τον είχε να πέσει από καρκίνο, ναι. Τον έχει δει τα τότε. Είχα πάει κοντά του για να το έφυξε στην κούφη και του πάει για σας. Άγιε Νεκτάριο, το Άγιο Νεκτάριο, γιατί είναι λίγο. Ήταν σαν Άγιος έτσι, με καρκίνο άνθρωπος.